Λοιπόν, τα διεθνή δίκτυα ασχολούνται από το πρωί με το θέμα καλά αυτό. Καλά κάνουν και ασχολούνται, να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο, όχι με τα PCI μόνο. Απόλυτο δίκιο έχετε. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος λίγο και να σηκωθεί κάρχα, πιστεύω. Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολύ νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως σήμερα η μέρα δεν θα μείνει ούτε για το PCI, ούτε για τον, πώς το λένε, τον Παπανδρέου, ούτε για τον Ομπάμα. Νομίζω. Εάν... Παπαδήμο το λένε, κύριε Ιωαννόπουλε. Όχι, για το προηγούμενο, λέω. Αυτό ο κ. Παπαδήμο σοβαρός. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν τα πράγματα, αυτά που νομίζουμε ότι θα πούνε σήμερα στις 3 ώρα ελληνική, είναι αυτά που νομίζουμε ότι θα πούνε, τότε είναι μια πραγματικά ιστορική μέρα για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κύριε Ιωαννόπουλε, εξηγήστε το με όσο πιο απλά λόγια μπορείτε. Έχετε το χάρισμα το επικοινωνιακό. Έτσι, αυτό είναι το, η ανακοίνωση που θα γίνει. Θα γίνει για το λεγόμενο αυτό σωματίδιο Higgs, έτσι, το οποίο του Θεού, το οποίο νομίζω ότι είναι ένας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό στις θεωρίες που έχουμε για, για το σύμπαν, αν θέλετε. Και το ψάχνουμε τώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει, σαν φανταστείτε, σαν την Ακρόπολη και να της λείπει ένα μεγάλο κομμάτι για το οποίο στηρίζεται πάλι όλος ο θόλος κατά κάποιο τρόπο. Ξέρουμε περισσότερο από εμάς ότι πρέπει να είναι εκεί. Το θεωρούμε δεδομένο όταν δουλεύουμε ότι είναι εκεί πέρα, αλλά θέλουμε να το δούμε. Αυτό που θα γίνει στην ανακοίνωση σήμερα είναι ότι θα ανακοινώσουν, δεν ξέρω τώρα να το πούνε τόσο σκληρά όσο το λέω εγώ ότι το βρήκανε, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι θα πούνε ότι έχουν πάρα πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι, ότι βλέπουν ίχνη από αυτό το σωματίδιο. Αυτό, κύριε Τζοπανίδη, που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι, δεν είναι εάν θα το βεβαίως αν θα το βρούνε, αλλά ποια είναι η μάζα αυτού του σωματιδίου. Δηλαδή έχει πάρα πολύ, γιατί θα μας δείξει σε ποιο δρόμο πρέπει να βαδίσουμε. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζουμε και εκεί πάλι ότι ξέρουμε χοντρικά πού είναι η μάζα και είναι αυτό που περιμένουμε πάρα πολύ καιρό τώρα σε αυτή τη ιστορία εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, αν ανακοινώσουν ότι πραγματικά βρήκαν το σωματίδιο του Θεού, το ποζόνιο Higgs, όπως το λέτε εσείς βεβαίως επιστημονικά στη γλώσσα σας, τι θα σηματοδοτήσει αυτό και θεωρητικά αλλά και πρακτικά πια? Ωραία. Πώς θα αλλάξει η ζωή του ανθρώπου από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, η ζωή του ανθρώπου δεν πρόκειται να αλλάξει από το. Τι βήματα θα γίνουν, τι αλλαγές θα φέρει. Απλώς οι άνθρωποι θα πρέπει να αισθανθούν περήφανοι που σε αυτή τη γενιά καταφέρνουμε και φτάνουμε την επιστήμη σε τέτοιο σημείο. Γιατί όπως ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι μόνο, πώς το λένε, άρτος και θεάματα και ψωμί και βούτυρο. Είναι να καταλάβουμε και τι γίνεται μέσα σε αυτό το σύμπαν, το ρημάδι που ζούμε. Έτσι. Δηλαδή, γιατί έχουμε τυφλωθεί και έχουμε πάθει ομαδική παράκρουση, νομίζω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού με όλα αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν και πιο κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέροντες τρόποι σκέψης και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στο να εξυψωθεί πάλι η ανθρώπινη σκέψη, έτσι, και η όψη που έχουμε για το σύμπαν. Διότι εάν πραγματικά αυτά τα οποία λένε οι θεωρητικοί πιστοποιούνται πειραματικά, σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε τι λέμε και αυτό μας αλλάζει σημαντικά, όχι μόνο για τους ειδικούς που ενδιαφέρονται, αλλά και για την όψη που πρέπει να έχει ο κόσμος για το σύμπαν, για την αρχή του σύμπαντος, πώς δημιουργήθηκε, πώς έφτασαμε μέχρι εδώ, τεκμηριωμένος σε επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σου λέω πάρα πολύ σημαντική μέρα, θεωρώντας βέβαια ότι θα πούνε αυτά που νομίζουμε ότι θα πούνε. Έτσι. Κύριε Ιωαννόπουλε, θα μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και αύριο πια. Μετά τις